Fill me,
ανθρώπιν άρπαξε τον αλήτριμο των γιακάτων, κοπάτησε στην κουμπορθή της γέφυρας, εκείνος ξέφυγε μια φαλτσέτα να τον κόψε στο χέρι του, κάτω το μαχαίρι, κρύφτο, κρύφτο τώρα αμέσως. Η φαλτσέτα εξαφανίστηκε, το ίδιο αστραπιέρα όπως είχε εμφανιστεί. Έπρα πρότατε, δεν θα με νοήσετε τρία ουλάκια. Ο Σοβρόκιν τσορφιάλισε μετά, έκαρε από την τσέπη τα μια πενηντάρια ρούβλια. Του πέταξε ένα κακονόριστο, ύστερα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ο Φρέντκα τα έπιανε στον αέρα, χωρούσε τα λεφτά, πέφτανε στη λάσπη. Κι ο Ανίτης πέσε μέρος στα τέσσερα τα μάσχερε, κραυγάζοντας. Μπήκε στο γραφείο πολύ προβληματισμένος όταν άνοιξε η πόρτα και εμφανίστηκε η Ντάσα. Όμως, είτε η τυφώ είτε νυχή σου, θα πάρω το δισάκι μου, θα αφήσω πίσω τις επιχορηγήσεις και τις υποσχέσεις μελλοντικής ευημερία και θα φύγω πεζός! Περιφρονούσατε πάντα! Θα τελειώσω όμως, σαν υπότης πιστός στη δεσμιά μου γιατί η γνώμη σας μετρούσε για μένα πόνο από κάθε τι. Από τη στιγμή που δεν δέχομαι τίποτα και θα σας εκτιμώ! Αν ιδιότελος, ναι, σας μάθησα! Χρησιμοποιώ γλώσσα μηδενιστή το να μαθώ όμως κάποιο δεν ήταν το ανώτερο κίνητρο των ενεργειών μου. Συνέβαινε από μόνο που δεν ξέρω πώς. Πάντα πίστευα ότι ανάμεσα σε εσάς και σε μένα υπήρχε κάτι τι το άνοιγε. Δεν ήμουν ακάθαρμα. Τώρα λοιπόν, ας φύγω! Ο φινόμπορα έχει ξεκινήσει. Η γρή γεροντική πάχνη σκεπάζει το δρόμο μου. Ο άνεμος ολοδέρνει πάνω από το νεκροταπείο. Στον δρόμο, στον δρόμο, στον δρόμο, 20 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω λατινικά! Πολύ έμεινε ένας άνεμος ανησυχίας. Είχε μόλις ξεσπάσει η υπόθεση σπιγκούλη μου. Αρρώστησε και πέθανε αβάσει αυτή τη χολέρα ένας εργάτης. Μετά αρρώστησαν μερικοί ακόμα. Όρμησε στο γραφείο του Φον Λέπκε χωρίς να περιμένει να τον αναγγείλουν. Σκέπαζε με την παλάμη του την προκήρυξη που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. Εγώ πάντα παίρνω όταν εμφανίζομαι σε αυτούς. Παμ, παμ! Παμ, παμ!
το πάνω με τις μαρχοβέντες. Μυστικό απεσταλμένο. Άμπα. Όλοι εξαρτώνται από κάποιο κεντρικό μεγάλο αρχοδείο. Συνέβη οργανικά με την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Επανάσταση. Τα μέλη του πυρήνα ήθελαν να υποψιάζονται ότι ανάμεσα στους επισκέπτες υπήρχαν κι άλλα μέλη άγνωστων των πυρήνων και έτσι όλοι υποψιάζονταν όλους. Είναι ο Μάρικα ίσως ο πιο συνηθισμένων ανθρώπων. Έτσι που κανείς δεν μπορούσε να τους αναγνωρίσει. Thank you.
φωτίζονταν τα πάντα. Σαν μέρα. Μια μεγάλη φωτιά μέσα στη νύχτα προκαλεί νευρικότητα και ηλαρότητα. Σε αυτό έχουν στηριχτεί και τα πυροτεχνήματα. Μόνο που σε μια κανονική πυρκαγιά ο τρόμος και ο προσωπικός κίνδυνος σε συνδυασμό με τη γιορταστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η νυχτερινή φωτιά προκαλούν στο θεατή, εννοείται ο κης εκείνον που κάει και το σπίτι του, μια ορισμένη εγκεφαλική ταραχή, κάτι σαν πρόκληση στα προσωπικά καταστροφικά του ένστικτα, τα οποία αλίμονο βρίσκονται μέσα σε κάθε ψυχή, ακόμα και του πιο φιλήσυχου οικογενειάρχη υπαλλήλου. Το σκοτεινό αυτό συνέστημα είναι μεθυστικό. Φυσικά ένας λάτρης της νυχτερινής φωτιάς θα τρέξει να σώσει ένα παιδάκι, μια γριούλα που κινδυνεύει. Αλλά αυτό είναι εντελώς άλλο θέμα. Και δύο εβδομάδες! Πάντα!
πάντα το πίστευε. Αυτό το πλάσμα που εκείνος το θεωρούσε ασύγκριτα ανώτερο απ' όλα! Το πλάσμα που εκείνος θα μπορούσε να του συγχωρήσει για απολύτως τα πάντα, τα πάντα! Αυτή η γυναίκα! Είναι πάλι σπίτι του! Εδώ! Μπροστά του! Δεν απαντούσε κανείς. Δηλιάζεται. Έτσι κάνουν οι πουλημένοι στην εξουσία. Αν σας προειδοποιώ, αυτή τη φορά δεν θα σας αφήσουν να τη γλιτώσετε. Δεν θα ξεφύγετε από το μαχαίρι της οργάνωσης και το μαχαίρι αυτό είναι πιο κοφτερό από του κράτους. Ακούστηκε ένα σφύριγμα. Ο Σότοφ! Δεν χαιρέτησε και είπε ανυπόμονα και δυνατά. Εδώ είναι ο πολύγραφος, να! Ακριβώς εδώ! Όρμησαν από πίσω του. Τον άρπαξαν από τους αγκώνες, τον έριξαν κάτω και τον κράτησαν κολλημένο στο έδαφος. Πετάχτηκε ο Πιότρος Στεπάνοβιτς με το πιστόλι του. Ο Σάνοφ πρόλαβε να γυρίσει το κεφάλι του, τον είδε, τον αναγνώρισε. Έβγαλε μια απελπισμένη κραυγή. Ο Πιότρος Στεπάνοβιτς του κόλλησε το πιστόλι ίσα στο μέτωπο. Κύριε! Να νιώθετε την περηφάνεια που νιώθει ένας ελεύθερος άνθρωπος όταν εκπληρώνει το χρέος του. Και τράβηξε τη σκανδάλη! Εμείς που προορίσαμε τους εαυτούς μας για την εξουσία. Τους έξυπνους θα τους αφομοιώσουμε. Τους βλάκες θα τους υποτάξουμε. Μας περιμένουν πολλές χιλιάδες σάτων! Έτρεχε λαχανιασμένη, γλιστρώνοντας την παγωμένη άσπη.
Το μεσημέρι έπεσε σε κόμμα. Δεν συνήλθε ποτέ. Το ξεπαγιασμένο βρέφος πέθανε πριν από αυτή. Θα ήθελα τόσο να ξαναζήσω. Κάθε στιγμή της ζωής οφείλει να είναι απόλαυση για τον άνθρωπο. Αχ, θέλω να δω τον Πετρούσα και όλους τους και τους και τον Σάρτοφ όλους. Το ότι υπάρχει κάτι ασύγκριτα πιο δίκαιο και πιο ευτυχισμένο από εμένα, αυτό με γεμίζει με απεριόριστο δέος, όποιος κι αν υπήρξα, ό,τι κι αν έκανα. Αν στερήσεις από τους ανθρώπους το απεριόριστο, το αιώνιο, θα σταματήσουν να ζουν, θα πεθάνουν μέσα στην απόγνωση. Το απεριόριστο, το αιώνιο, χρειάζεται στους ανθρώπους, όσο και ο μικρός πλανήτης μας. Ζήτω, η μεγάλη αιώνια ιδέα. Θέλω να τους δω, δεν ξέρουν ότι η μεγάλη αιώνια ιδέα μπορεί να υπάρχει και μέσα σε αυτούς. Πετρούσα! Ο Στεπάν Τροφίμοβιτς απεβίωσε. Την επόμενη διελευκάνθησαν όλα. Χάρη σε έναν κατώτερο υπάλληλο που ο πυρήνας της οργάνωσης χρησιμοποιούσε σαν παιδί για όλες τις δουλειές. Είπε τα πάντα. Ήμασταν η μόνη ομάδα. Η αλήθεια υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες. Ας είμαστε. Τι σημασία έχει τώρα, αν ήταν μία ή χιλιάδες. Σημαίνει μία. Τώρα, τρεις μήνες μετά, η κοινωνία μας εισήχασε κάπως. Συνήθεια, διασκεδάστηκα. Έχει τη δική της άποψη. Μέχρι του σημείου μάλιστα να θεωρεί το ποιό του Στεπάνοβιτς κάτι σαν ιδιοφυΐα ή τουλάχιστον με ιδιοφυείς ικανότητες. Ήταν οργάνωση όμως. Κάτι τόπια αξιολύπητη, κάτι χάσκοντες διερχόμενοι από την πόλη ταξιδιώτες, ποιητές με διορισμό από την πρωτεύουσα, ποιητές χωρίς διορισμό και χωρίς ταλέντο, τα κατάρχες έτοιμοι για λίγα λεφτά παραπάνω να πετάσουν το ψήφος και να προσκυλήσουν ως καταλάβεις. Διασώθηκε μια κούφτα επιφυλακτικών ατόμων που αποτραβήχθηκαν εξ αρχής και κλειδώθηκαν στον πύργο τους. Όμως, ποιος πύργος μπορεί να αντέξει αντιμέτωπος με τους φυσικούς νόμους.